πρώτα απ' όλα θα ήθελα πραγματικά σε μια εκπομπή σας, οποιαδήποτε είναι αυτή, να κάνω μια αναφορά για το λιμενικό ταμείο, για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα, γιατί η κοινωνία γνωρίζει, και ειδικά η κοινωνία της Πάργας, όπου εκεί είναι η χερσαία ζώνη λιμένος, γνωρίζει ακόμα καλύτερα το τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν βρίσκομαι ποτέ πίσω από καμία συντεχνία και από καμία ομάδα. Δεν λειτουργώ καθ' υπόδειξη κανενός. Λειτουργώ βάσει το τι συμβαίνει στην κοινωνία και πώς αφουκράζεται η κοινωνία το εκάστοτε πρόβλημα. Πίσω από τις συντεχνίες είναι αυτοί οι οποίοι έχουν δείξει στην καθημερινότητά τους και τις προσλήψεις των ειδικών συμβούλων που κάνουν, αλλά και τις μικροεξυπηρετήσεις σε διάφορους τομείς που γίνονται. Δεν έχω καμία σχέση με τίποτα σκίαστρα και δεν έχω καμία σχέση με οτιδήποτε ακούστηκε, αν θέλετε, στο πρίσμα 95,1 από τον κύριο Λιόλιο. Είμαι σαφέστατος ότι σε μία εκπομπή που θα μου δώσετε εμπεριστατωμένο λόγο θα αναπτύξω τι ακριβώς συμβαίνει με τον προϋπολογισμό του Λιμενικού Ταμείου. Ακόμα ο κύριος Δήμαρχος, που είναι και πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, αναφέρεται στην εκπομπή σας για 213.000. Δεν έχει διαβάσει ούτε τον προϋπολογισμό που κατέβηκε. Ο προϋπολογισμός αναφέρει για έσοδα 203.000 ευρώ και για έξοδα 203.000 ευρώ. Θα αναφερθώ εμπεριστατωμένα για κάθε κωδικό ξεχωριστά και θα δείτε πώς θα αποκαλυφθεί η αλήθεια, τι προϋπολογισμός ήταν αυτός και τι έκτρωμα ήταν αυτό που κατέβηκε σε ένα δημοτικό συμβούλιο. Όταν δεν μπορούμε να προϋπολογίσουμε με τα λεγόμενα του Δημάρχου το Νοέμβριο μήνα, γιατί είναι Νοέμβριο σήμερα, 117-130.000 ευρώ, γιατί αυτά είπε ότι είναι τα έσοδα, και μας τα εμφανίσει σαν 203. Αυτά λέει στην εκπομπή σας. Και στον προϋπολογισμό μας τα εμφανίζει 203. Αυτό είπα. Δεν μπορεί να εμφανίζουμε έσοδα, να έχουμε έσοδα 130.000 και να εμφανίζονται 203. Είπα εγώ. Για 213 μιλάει ο κύριος Δήμαρχος. Ανεξάρτητα όμως από αυτό. Πώς θα εισπραχθούν και από πού θα εισπραχθούν τα υπόλοιπα από τα 130 που πραγματικά είπε στην εκπομπή σας. Και πότε θα εισπραχθούν. Από πού είναι αυτά τα 103.000. Πάμε τώρα στα έξοδα. Από τη στιγμή που έχω κάνει λάθος προϋπολογισμό των εσόδων, κάνω λάθος και προϋπολογισμό των εξόδων. Άρα, τι συμβαίνει. Είναι αναλυθής αυτός ο προϋπολογισμός. Δεν είναι πραγματικός προϋπολογισμός. Εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα το οποίο πρέπει όλοι μας, σε όλους να προβληματίσει, όχι μόνο τους δημοτικούς συμβούλους, αλλά όλους τους πολίτες που ζουν στη χερσαία ζώνη λιμένος της Πάργας. Ποιο ερώτημα. Ο νόμος μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πλασματικούς προϋπολογισμούς. Φυσικά και όχι. Αυτό είπα. Και το είπα πολύ αναλυτικά και το ανέφερα ότι υπήρχε κάποια κοία. Η 47, 490, 18 12 του 12, η οποία στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 προβλέπει ότι η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελληματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από τον νόμο. Αυτή την κοία την έχει ο Δήμαρχος. Έχει έρθει στο Δημαρχείο. Άρα, τι κάνει. Κάνει κάτι παράνομο. Όταν εμείς επισημαίνουμε με συγκεκριμένες προτάσεις, με ουσία τα προβλήματα και με προτάσεις, τι προτείνουμε εμείς. Φτιάξτε τον προϋπολογισμό σας. Κάντε το πραγματικό. Ποια είναι τα συμπεράσματα της όλης ιστορίας αυτής. Υπάρχει πρώτη διαπίστωση. Ότι αντέγραψε ο κύριος Δήμαρχος κάποιον άλλον προϋπολογισμό χωρίς πραγματικά να γνωρίζει τις πραγματικές ανάγκες της χερσαίας ζώνης λιμένος της Πάργας. Δηλαδή, τι συμβαίνει. Είναι πρόεδρος σε ένα νομικό πρόσωπο
και δεν ξέρει τις πραγματικές ανάγκες του που έχει αυτό το πραγματικό πρόσωπο. Διαπίστωση δεύτερη. Στη γενική ανακεφαλαίωση του προϋπολογισμού λέει ότι σε 2 μήνες θα κάνει έξοδα χρήσεις και επενδύσεις της τάξεως των 194.000 ευρώ. Εάν εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, μόνο στο χώρο της επιστημονικής φαντασίας μπορεί να προκύψει. Μάλιστα. Αυτό στο τέλος αυτού του έτους και στην αρχή του 2014 θα αποκαλυφθεί η ανεπάρκεια του προϋπολογισμού και ο πλασματικός προϋπολογισμός. Και πόσο ανηλικρινής είναι. Τι λέμε εμείς. Τι πρόταση κάνουμε. Φέρτε το προϋπολογισμό στα πραγματικά σας έσοδα. Αυτά τα οποία έχετε σήμερα στο ταμείο σας. Που κακώς τα εισπράξατε γιατί ακόμα δεν λειτουργήσατε σαν λιμενικό ταμείο. Και δεν λειτουργήσατε γιατί δεν κάνατε κανονισμό λειτουργίας του λιμενικού ταμείου. Γιατί το πρώτο που πρέπει να κάνατε δεν ήταν τον προϋπολογισμό, αλλά τον κανονισμό λειτουργίας. Να παίρνανε αποφάσεις οι οποίες λέγονται αποφάσεις κανονιστικού περιεχομένου. Ή ότι θα αποδεχόντανε τις αποφάσεις του Νομαρχιακού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, θα επικαιροποιούσαν τις αποφάσεις ή θα παίρναν δικές τους αποφάσεις σαν νομικό πρόσωπο, όπου εκεί θα καθορίζανε τα τέλη κτλ. Τίποτα ούτε από το ένα ούτε από το άλλο δεν έγινε. Εισπραχθήκαν χρήματα με αποφάσεις του Νομαρχιακού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας. Ένα νομικό πρόσωπο που στην πράξη, όχι στην πράξη, αλλά και στην ουσία έχει καταργηθεί. Το έχουν καταργήσει οι ίδιοι. Και δεν πήραν μία απόφαση για να καθορίσουν τα τέλη. Ρωτάμε, δώσανε χώρο για ξαπλώστρες και ομπρέλες στην παραλία του Κρυονερίου όπου ανήκει στη χερσαία ζώνη λιμένος. Πώς εισπράξαν τα χρήματα αυτά. Πώς κάνανε βεβαιωτικούς καταλόγους. Με ποια επικυρωποίηση, ποιας απόφασης. Μας λένε του Νομαρχιακού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας. Ωραία. Πήρατε σαν καινούριο νομικό πρόσωπο να επικυρωποιήσετε αυτή την απόφαση. Δηλαδή εισπράτετε παράνομα στην ουσία. Αυτά φωνάζουμε να είμαστε στην νομιμότητα. Αλλά δυστυχώς εδώ αντί να κοιτάμε να διορθώσουμε τα λάθη, αρχίζουμε και ρίχνουμε λάσπη δεξιά και αριστερά. Ως προς δε για την υπόλοιπη λειτουργία του Δήμου, αν εισπραχθήκαν 100 και ήταν 800 τα χιλιάρικα, όταν ήμουν αντιδήμαρχος, κύριοι να γνωρίζετε ότι τα έσοδα σε κάθε Δήμο και ειδικά σε έναν τουριστικό Δήμο μπαίνουν από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο. Δηλαδή τότε που πληρώνεται τα δημοτικά τέλη, το 0,5. Ένα. Δύο. Ότι βγήκανε για να εισπράξουν ανεξόφλητους λογαριασμούς ως προς την ίδρυση. Τρία. Αμφιβάλλως προς το ποσό των 800.000. Τρία. Ότι το καλοκαίρι είναι οι μήνες, μόνο ο δημοτικός φόρος προς τους επαγγελματίες φτάνει και αγγίζει τις 300.000 ευρώ. Μόνο. Μάλιστα. Ενώ τους νεκρούς μήνες δεν μπορεί ποτέ κανείς να εισπράξει. Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτι, Απρίλη, Μάη δεν, και Ιούνι δεν μπορεί να εισπράξει. Οι εισπράξεις γίνονται ανατρίμηνα. Και από ό,τι γνωρίζετε, μέχρι το εξάμηνο το πρώτο δεν εισπράττουμε. Αυτά είναι δεδομένα. Και όλος ο προγραμματισμός και οι εισπράξεις του εκάστοτε Δήμου γίνεται μέσα στη θερινή σεζόν. Αυτά πρέπει να τα γνωρίζει πολύ καλά ο κόσμος και από εκεί και πέρα μαζεύεται και κάνει τα συγκεκριμένα έξοδά του. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες του προϋπολογισμού. Ευελπιστώ ότι. Θα το κάνουμε αναλυτικά, κύριε Κλωτσόνη. Αναλυτικά, μέσα στη βδομάδα θα επικοινωνήσουμε αύριο να κλείσουμε το ραντεβού με τον κύριο Καζαντζίδη για να έχουμε μια περιστατωμένη εκπομπή. Εμείς σήμερα θα μεταδώσουμε το απόσπασμα αυτό για μια πρώτη απάντηση και οφείλουμε δημοσιογραφικά βεβαίως και δεοντολογικά να σας δώσουμε όσο χρόνο θέλετε για να ενημερωθεί και ο κόσμος που μας ακούει πλέον στην ευρύτερη περιοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευελπιστώ να έχουμε μια εκτενέστερη συζήτηση. Είναι δεδομένο, κύριε Κλωτσόνη. Θα αναφέρω τις επικινδυνότητες που υπάρχει και που κινδυνεύει ο Δήμος και που δεν κινδυνεύει. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κλωτσόνη.